όταν ο άνθρωπος είναι ανόητος και βγάζει αυτές τις δηλώσεις. Γιατί το σεξ είναι κάτι που σαρπάζει, που σε ταρακουλιάζει και σαν εύω κατεβάζει. Σε άκουσα να λες το καλοκαίρι για τον Γιώργο Μαρίνο. Πού είπα πριν να κάνω. Για το που είχε βγει η φόνη σου και έλεγε ότι τον ψάχνει και βγήκε στον Γιώργο. Α, τον αφήσουν ήσυχο. Και είχε βγει να επρασπιστεί στον Γιώργο Μαρίνο. Α, τον αφήσουν ήσυχο τον Γιώργο. Εκείνος είναι αρκετά σοφός. Είναι φίλος μου, μιλάω μαζί του. Α, μιλάτε. Ναι, μιλάω μαζί του, βεβαίως. Έχει επιλέξει αυτή την σιωπή. Okay. Δεν θέλει να βγαίνει σε όλους. Εσύ όμως που μιλάτε είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν μιλάμε κάθε μέρα. Δύο φορές που μίλησα μαζί του σε αυτό το διάστημα, μίλησα με τον Γιώργο που ξέρω. Σε στενοχωρεί που έχει απομακρυνθεί. Όχι. Με στεναχωρεί που ο ίδιος δεν χαίρεται την... αλλά αυτό είναι δικιά του επιλογή, που δεν χαίρεται το... πώς να σου πω, την καινούργια του ηλικία. Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντικαταστάτη.